Φεύγουμε από την ιατρική και πάμε στην οικονομία. Στην πραγματική οικονομία, κυρίε και κύριοι. Εννοούμε την οικονομία η οποία είναι η ατμομηχανή τη χώρα. Τι σημαίνει η ατμομηχανή τη χώρα? Σημαίνει ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αυτή η οποία αναλαμβάνει την ανάπτυξη μια οικονομία. Γιατί αποκλείεται να περιμένουμε ανάπτυξη από το ελληνικό δημόσιο και από οποιοδήποτε δημόσιο. Πάντα η ατμομηχανή τη ανάπτυξη στην οικονομία είναι πάντα ο ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, πάμε να παρουσιάσουμε την εταιρεία Elite. Τη λέω σωστά, παιδιά? Elite. Elite. Είναι ο κύριος Βασίλης Σιδηρόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Σιδηρόπουλε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Με πολύ χαρά σας καλωσορίζουμε εδώ πέρα στο δελτίο. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Πρώτον, γιατί είστε Έλληνας. Και δεύτερον, επειδή είστε Έλληνας επιχειρηματίας. Και εμείς χαιρόμαστε όταν υπάρχουν ακόμα υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις. Η επιχείρηση είναι 100% ελληνική. Λοιπόν, και... για να τα πάρουμε καταρχήν, είστε ο ιδιοκτήτης. Ναι. Είστε ο ιδιοκτήτης. Είμαι ο διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος της εταιρείας, αλλά είμαι ο σένιο. Το αφεντικό. Σαν να λέμε. Λοιπόν, μιλάμε για μια εταιρεία η οποία πού έχει έδρα? Δράμα. Στη Δράμα, στην όμορφη Μακεδονία μας. Σωστά. Στη Δράμα. Εντός ή εκτός πόλης? Εντός, λίγο στα προάστια. Ναι, είναι 2-3 χιλιόμετρα έξω από τη Δράμα. Μάλιστα. Πόσα άτομα εργάζονται στη Δράμα? Και τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Ναι, περίπου 25 άτομα στο σύνολο. Μάλιστα. Οι άνθρωποι λοιπόν, οι οικογενειάρχες, εργάζονται εκεί πέρα. Μαρμάρινα σώματα υπέρυθρης θέρμανσης. Ελληνικά προϊόντα αυτά? Τα μάρμαρα είναι όλα σχεδόν επί του πλείστον δραμινά. Δραμινά. Ελληνικά, βέβαια. Έλληνες εργαζόμενοι, δραμινά τα μάρμαρα, ελληνικά κεφάλαια. Για πέστε μας μερικά πράγματα για την επιχείρηση. Για να δούμε τα πλάνα λίγο full screen, παιδιά, να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό το πολύ όμορφο πράγμα που βλέπουμε εδώ. Η επιχείρηση... Βλέπουμε βραβεύσεις εταιρείας. Ναι, έχουμε όλες τις βραβεύσεις, διότι είναι μια εταιρεία. Αν δεν έχεις πιστοποιήσεις, δεν μπορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοείται, να πουλήσεις το συγκεκριμένο προϊόν. Μάλιστα. Διότι είμαστε εξαγωγική εταιρεία κατά 90%. Εξαγωγική εταιρεία, πού, στα Βαλκάνια ή και αλλού? Στη Γερμανία εντοπλίστουν και από τη Γερμανία το διοχετεύουμε σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη. Μάλιστα. Σκανδιναβία, Γαλλία, Ιταλία. Μπράβο σας, ναι. Μπράβο σας. Για πέστε μου κάτι. Μαρμάρινα σώματα υπέρυθρης θέρμανσης. Δηλαδή αυτά είναι θερματικά σώματα. Θερματικά σώματα, σωστά. Αντί των καλοριφέρ. Σωστά. Χρησιμοποιούνται αυτά. Σωστά, πολύ απλά. Ναι. Με δύο βίδες, μία μπρίζα και ένα θερμοστάτη, επαρκεί. Μάλιστα. Πώς γίνεται, με νερό, ζεστό νερό? Όχι, όχι. Λειτουργεί με το ρεύμα. Λειτουργεί με το ρεύμα. Με το ρεύμα. Αλλά είναι πάρα πολύ οικονομικό. Καταρχήν είναι πολύ φιλικό προς το περιβάλλον. Για πέστε μας λίγο αυτή τη διαδικασία. Ναι. Πώς λειτουργεί αυτό το θερματικό σώμα με το ρεύμα? Μπαίνει στην πρίζα προφανώς. Μπαίνει στην πρίζα. Έχει θερμικό καλώδιο. Ναι. Το οποίο ελέγχεται από την γερμανική εταιρεία τη VDE, διότι υπάγεται σε ηλεκτρική συσκευή. Αν δεν έχει την πιστοποίηση τη VDE, δεν μπορεί να προωθήσεις και να πουλήσεις το συγκεκριμένο προϊόν. Και γιατί λέγεται υπέρυθρη θέρμανση? Υπέρυθρη είναι η μεταφορά θερμότητας μέσω ηλεκτρολικών κυμάτων. Μάλιστα. Δηλαδή, να πάρουμε στα παλιά χρόνια που είχαμε στα χωριά μας τη ξυλόσομπα. Κατάλαβα. Εκπέμπει την ίδια ζέστη. Εντελώς ακίνδυνη, οικονομική, οικολογική, δεν εκπέμπει... Δηλαδή, είναι αυτό και αισθητικά πολύ καλύτερο. Ακριβώς, ακριβώς. Αισθητικά είναι όμορφο. Ναι. Είναι πολύ υγιεινό για τον άνθρωπο. Διότι μπορεί να βοηθήσει στην αλλεργία. Γιατί αυτοί που έχουν αλλεργία και επειδή δεν εκπέμπει αέρα, δεν μεταφέρει αέρα, άρα δεν έχει μικροσωματίδια προφανώς, μέσα στο δωμάτιο. Προφανώς. Δεν ξέρω είναι αν τα λέω και πολύ σωστά. Πολύ σωστά γιατί, τα λέτε τώρα, αφού τα ξέρετε. Κομψοτέχνημα είναι αυτά τα κομψοτεχνήματα είναι. Σωστά. Στο σαλόνι, στα δωμάτια. Να ρωτήσω το εξής. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Εδώ πέρα η ΔΕΗ ακολουθεί μια περίεργη πολιτική. Τα αλλάζει τα τιμολόγια, αλλάζει τις κιλοβατόρες. Τώρα θα πληρώνεις λιγότερο νυχτερινό. Αλλάζει η κυβέρνηση, θα πληρώνεις περισσότερο νυχτερινό. Είναι οικονομικό το σώμα? Πάρα πολύ οικονομικό. Και όσο και να ανεβάσει την τιμή η ΔΕΗ, είναι πάλι πιο οικονομικό από... Δεν θέλω απλώς να αναφερθώ τώρα. Ναι, ναι. Από άλλου είδους συσκευές. Ακριβώς. Πάρα Μάλιστα. πολύ οικονομικό. Αυτό διαπιστωμένο από πελάτες? Διαπιστωμένο, βεβαίως. Ένα σαλόνι το οποίο είναι γύρω στα 60 με 70 τετραγωνικά μέτρα. Ναι. Χώρος υποδοχής, σαλόνι. Ναι. Πόσα τέτοια σώματα θέλει? Θέλουμε. Σε κανονικές συνθήκες. Ναι. Όπως είναι της Αττικής, έτσι. Δεν λέμε στο μείον 20 στον Ευρωκόπη. Σε κανονικές κλιματολογικές συνθήκες. Ήπιες. Θέλουμε τρία σώματα. Τρία σώματα. Σε ένα δωμάτιο, ένα σώμα. Ένα σώμα. Και το μεγάλο πλεονέκτημα είναι διότι κάθε δωμάτιο μπορεί να έχει το δικό του θερμοστάτη. Άρα ρυθμίζουμε εμείς τη θερμοκρασία που θέλουμε. Και επειδή το μάρμαρο είναι καλός αγωγός της θέρμανσης, έχει μεγάλη
χωρητικότητα. Τι γίνεται, μαζεύει τη ζέστη, κλείνει ο θερμοστάτης και έχουμε για μία με μία μισή ώρα εκπέμπει. Μάλιστα. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι στο συγκεκριμένο προϊόν, ότι θερμαίνει τα αντικείμενα και όχι τον αέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, την πολυθρόνα που κάθισε, τον καναπέ που κάθισε, εάν τον ακουμπήσεις μετά, είναι ζεστός. Είναι ζεστός. Είναι ζεστός. Άρα δεν χάνεται ενέργεια. Δεν χάνεται καθόλου ενέργεια. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πόσα χρόνια την έχετε την επιχείρηση αυτή? Η επιχείρηση έχει ιδρυθεί το 1999, είμαστε μία εικοσαετία. Τα συγκεκριμένα θερματικά σώματα, τα πρώτα που έχουμε εξάγει στη Γερμανία, θα σας πω, ακόμη βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Από τότε. Από τότε. Είμαστε μάλλον οι μοναδικοί που δίνουμε 10 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και παραπάνω. Και τις επιλογές σε χρώματα, σε μάρμαρα, υπάρχουν σε πολλά χρώματα, ναι. Υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν πολλά χρώματα, ναι. Ώστε να χάνεται στο σπίτι, να μην φαίνεται. Ανάλογα. Εισάγουμε και κάποια που ανάλογα με τη διακόσμηση, γιατί όπως ξέρετε, οι γυναίκες ειδικά. Είναι λίγο περίεργες. Να ταιριάζει και στην κουρτίνα, να ταιριάζει και στον καναπέ. Στο κρύο χειμερινό κλίμα της Βορείου Ελλάδας, στη Δράμα, το επιλέγουν οι πολίτες εκτός από τις εξαγωγές. Πάρα πολύ. Πολύ. Πάρα πολύ. Έχουμε, θα έλεγα, και στην Ελλάδα μία πολύ σταθερή ανωδική πορεία. Μακάρι, κύριε Σωτηρόπουλε, γιατί είστε Έλληνας επιχειρηματίας. Δεν πειράζει. Γιατί είστε Έλληνας επιχειρηματίας και όλοι θέλουμε, όλες οι επιχειρήσεις, κύριε Σιδηρόπουλε, οι ελληνικές να πηγαίνουν καλά. Το καταλαβαίνετε γιατί. Διότι αν πηγαίνουν καλά οι ελληνικές επιχειρήσεις, θα πηγαίνει καλά και η οικονομία. Αν πηγαίνει καλά η οικονομία, θα πηγαίνει καλά και η χώρα. Αυτά είναι ρουλεμάν. Το ένα ακολουθεί το άλλο. 25 εργαζόμενοι σε μόνιμη βάση. Σε μόνιμη βάση, βέβαια. Και με ποια εργοστάσια μαρμάρων συνεργάζεστε? Με διάφορα στη Δράμα που έχουν λατομεία. Τοπική. Και εμείς έχουμε κάποιο λατομείο. Ναι, τοπική. Από τη Δράμα. Έχει πολλά λατομεία, βέβαια. Και διαλέγουμε τα μάρμαρα τα οποία είναι κατάλληλα για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Α, δεν κάνουν όλα τα μάρμαρα, έτσι? Δεν κάνουν όλα τα μάρμαρα, βέβαια. Ποια μάρμαρα κάνουν, δηλαδή? Τα δραμινά, τα δολομητικά, 100%. Τα δραμινά ποια είναι, για θυμίστε μου, ποια μάρμαρα λέμε δραμινά? Του Βόλακα που λέμε. Του Βόλακα, ναι. Ναι, ναι. Αυτά είναι. Συνήθως είναι του Βόλακα, τη Στάσου, το μάρμαρο το οποίο είναι γνωστό, το κλασικό, ναι, σε όλο τον κόσμο. Ναι. Ναι. Υπάρχουν μάρμαρα. Εμείς καταρχήν ήμασταν μαρμαράδες και έτσι ήρθαμε στην ιδέα και κάναμε το συγκεκριμένο. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί το μάρμαρο σιγά-σιγά, ως ξέρετε, στο χτίσιμο και του σπιτιού. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι τα προϊόντα μας είναι μοναδικά, διότι προέρχονται από φυσικά υλικά. Δηλαδή, ναι, όταν λέμε μοναδικά, απόλυτα οικολογικά, δεν μπορεί να είναι το ένα ίδιο με το άλλο. Πάντα υπάρχει μία μικρή διαφορά, διότι είναι φυσική πέτρα. Ναι, το μάρμαρο αυτονόητο. Αυτή την ιδιότητα έχει. Το αυτονόητο. Πάντως, μπράβο, κύριε Σιδηρόπουλε, που βρήκατε να αξιοποιήσετε το μάρμαρο, γιατί ξέρετε, επειδή είναι ένα ακριβό και δύσκολο υλικό, σιγά-σιγά η οικοδομή, επειδή γίνεται πιο απλή και πιο φθηνή, όπως καταλαβαίνετε, το χρησιμοποιούν και λιγότερο. Προτιμούν το πλακάκι, έτσι δεν είναι? Σωστά. Ή άλλα ορυκτά τα οποία βάζουν τώρα τα σύγχρονα νοικοκυριά. Μπράβο. Αλλά το φυσικό είναι φυσικό, έτσι? Το φυσικό είναι φυσικό και ειδικά αν ελληνικό είναι ακόμα καλύτερο. Εννοείται, 100%. Λοιπόν, ναι. Ο κύριος Σιδηρόπουλος, διευθύνων σύμβουλος και αφεντικός στην ελληνικότατη εταιρεία Elite, με έδρα τη Δράμα, κυρίες και κύριοι, που παράγει αυτά τα θερματικά, να τα πω ακριβώς. Ναι. Τα θερματικά, πώς να το πούμε, τα θερματικά μαρμάρινα σώματα υπέρυθρης θέρμανσης. Θερματικά σώματα μαρμάρου. Ναι, μαρμάρινα σώματα υπέρυθρης θέρμανσης. Θερματικά σώματα. Έτσι απλά. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, υπάρχει εδώ στην Αθήνα η δυνατότητα κάποιος να επικοινωνήσει? Ναι, 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 βεβαίως. Υπάρχει διαδίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε. Ναι. Και το τηλέφωνο έπρεπε να βάλουμε, παιδιά. Ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα της διαφήμισης, δεν είναι γιατρός. Εκτός από το site elite.gr, έχετε και καταστήματα με τα οποία συνεργάζεστε? Ναι, βέβαια, και στην Αθήνα και στη νησιά, σε όλη την Ελλάδα. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, όποιος μπει μέσα στο site της εταιρείας θα δει τους αντιπροσώπους. Λοιπόν, κύριε Σιδηρόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Πιστεύω ότι επιτελέσαμε και εμείς κάποιο σημαντικό έργο για να πάει καλύτερα η εταιρεία σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλές δουλειές, πάντα με υγεία.